Εμείς όμως θα συζητήσουμε τώρα για τον Δήμο Ηρακλείου, αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Δήμος Ηρακλείου, ο μεγαλύτερος δήμος της Κρήτης και με τις μεγαλύτερες προκλήσεις, αν θέλετε. Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω λοιπόν στην παρέα μας την κυρία Γεωργία Στεφανάκη, υποψήφια δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Ηρακλείου, με την παράταξη Ιράκλειου 375 του Γιάννη Κουράκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία Νικολέτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ, κυρία Στεφανάκη. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μας. Είστε ένα γνώριμο πρόσωπο. Τα έχουμε πει πολλές φορές από διαφορετικό μετερίζει. Υπηρετήσατε έτσι από πολλά και διαφορετικά πόστα αυτή την πόλη. Και σήμερα διεκδικείτε την ψήφο μας, λοιπόν, για τον Δήμο Ηρακλείου. Ακριβώς. Γιατί διεκδικείτε την ψήφο μας, κυρία Στεφανάκη? Διεκδικώ την ψήφο των δημοτών μας, γιατί θεωρώ ότι μπορώ να συνεισφέρω στο να γίνουν καλύτερα κάποια καθημερινά πράγματα, τα οποία θα αναβαθμίσουν και θα μας κάνουν όλους να αισθανθούμε ότι ζούμε σε μια πόλη σύγχρονη, όπου όλοι σεβόμαστε και τους ανθρώπους αλλά και το περιβάλλον της. Ουσιαστικά με ενδιαφέρει να βοηθήσω τη διαχείριση αδέσποτων ζώων. Έχω συγκεκριμένες σκέψεις, προτάσεις. Έχω μελετήσει πάρα πολύ την λειτουργία, όπως πρέπει να λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα, και θέλω να προκαλέσω τον κόσμο να με ψηφίσει, έτσι ώστε να τα καταφέρω. Ακριβώς έτσι το σκέφτομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που βάζετε έτσι στην ατζέντα της σημερινής μας συζήτησης το θέμα με τα αδέσποτα ζώα. Κάτι το οποίο δεν γίνεται, μπορώ να πω έτσι, τακτικά από τους ίδιους τους υποψηφίους. Είναι ένα θέμα αυτό τεράστιο για το Δήμο Ηρακλείου και η εικόνα θέλω πρώτα να μου πείτε που έχετε για την τωρινή κατάσταση, ποια είναι, και μετά έτσι να εξειδικεύσουμε λίγο περισσότερο τα πράγματα. Θα σας πω ότι σήμερα, κυρία Στεφανάκη, βλέπουμε ότι το κοινοκομείο και το πρόγραμμα όλο που έχει, που εκπονεί ο Δήμος Ηρακλείου, παρότι είναι από τους λίγους δήμους που έχει τις υποδομές να βγάλει έργο πολύ μεγάλο, μετρήσιμο, βλέπουμε ότι ενώ ξοδεύονται 10 χρόνια τώρα τόσα πολλά χρήματα, η αυξητική κατάσταση των αδέσποτων ζώων, του προβλήματος αν θέλετε, δεν έχει λυθεί. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι έναν φαύλο κύκλο που απλώς ανακυκλώνονται. Νέες εγκαταλείψεις, πολλή δουλειά για πάρα πολύ κόσμο, μικρό αποτέλεσμα από τις υπηρεσίες του Δήμου, ξανά νέες εγκαταλείψεις, ένας φαύλος κύκλος. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές συζητάμε για το πρόβλημα. Το καλύπτουμε κι εμείς πάρα πολλές φορές δημοσιογραφικά, το ότι υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο του Ηρακλείου. Και κάπου υπάρχει και η απάντηση, αν θέλετε, ότι υπάρχει και μια πληρότητα στο κοινοκομείο, ότι είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Είναι έτσι, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Θα σας κάνω, νομίζω, μια σωστή προσέγγιση για να καταλάβετε κι εσείς και ο κόσμος. Βέβαια. Όλοι οι άνθρωποι υιοθετούν ζώα. Θέλουν να υιοθετήσουν ζώα. Πάρα πολλοί κόσμος υιοθετεί ζώα. Δεν είναι έτοιμος όμως να υιοθετήσει ζώα. Δημιουργούνται διάφορες καταστάσεις, τα ζώα μεγαλώνουν, δεν τα θέλουν κάποια στιγμή και έχουμε την εύκολη λύση, την εγκατάλειψη. Άρα λοιπόν σε όλες τις πόλεις υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα. Είναι έλλειμμα παιδείας, είναι μια σειρά πραγμάτων. Που εξαρτάται ουσιαστικά από το κάθε νοικοκυριό, από τον κάθε άνθρωπο, από την οικογένεια, από το σπίτι του. Όμως, κάπως θα πρέπει να σταματήσουμε αυτή την εγκατάλειψη. Για να την σταματήσουμε την εγκατάλειψη, θα πρέπει όλα αυτά τα ζωάκια που υιοθετεί κάποιος να έχουν μια ηλεκτρονική σήμανση και να ανήκουν κάπου. Αυτή την ώρα είπατε για ένα πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα δεν το ξέρει κανένας. Το ίδιο το Ηράκλειο, ο Δήμος Ηρακλείου, ενώ έχει υπηρεσίες, δεν γνωρίζει αυτή την ώρα πόσα είναι τα αδέσποτα ζώα που βρίσκονται στα διοικητικά ωριά του. Ακούγονται και εικάζονται κατά καιρούς πάρα πολλοί αριθμοί. Κανένας όμως δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο Δήμος μας ισοδυναμεί με 1330 ζώα. Άρα, εάν αυτό είναι το πρόβλημά μου, εγώ πρέπει να προσαρμόσω όλες τις υπηρεσίες, την υποδομή του προγράμματός μου, στο να αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα των 1350 ζώων. Τα οποία, αν θέλω εγώ, σαν Δήμος, να επιτεθώ στο πρόβλημα για να το λύσω αμέσως, βεβαίως και θα μπορούσα. Δεν χρειάζεται να έχω μία σειρά υποδομών, να πληρώνω τόσα έξοδα και να μην μπορώ να διακόψω αυτό το πρόγραμμα. Εάν λοιπόν γίνουν δύο πράγματα, απλά, δύσκολα όμως, διότι προϋποθέτουν συνέργειες, προϋποθέτει έναν προγραμματισμό, προϋποθέτει ένα πρόγραμμα και ένα στόχο. Εάν όλα τα ζώα που ζουν στο Ηράκλειο και έχουν ιδιοκτήτες καταγραφούν στη λίστα δεδομένων, που κάποια έχουν καταγραφεί, κάποια όχι. Μπορεί να γίνει με υποχρεωτικό τρόπο αυτό, αν θέλετε. Αυτό είναι υποχρεωτικό εκ νόμου. Ούτως ή άλλως, αλλά βλέπουμε ότι δεν το ακολουθούν πολλοί. Φυσικά και δεν θα το ακολουθήσουν. Και να σας πω και την αλήθεια, κανένας Δήμος δεν θα μπει δεν θα μπει στο να τιμωρήσει και να τρέχει με microchip και να βάλει πρόστιμα και αυτά τα πρόστιμα όντως να πληρωθούν εν τέλει. Και δεν είναι και τίμιο και δεν είναι και σωστό. Ένας Δήμος που σέβεται το δημότη του θα μπορέσει να εκπονήσει ένα γρήγορο πρόγραμμα με πολύ σύντομο διάστημα και να πει: σας δίνω βάουτσερ, πηγαίνετε σε όποιο κτηνίατρο της αρεσκίας σας, τσιπάρετε τον ζώο σας τώρα. Ένας Δήμος ο οποίος μπορεί να προλάβει το πρόβλημα πριν δημιουργηθεί. Έχουμε 180.000 κατοίκους, δημότες, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου αυτή την ώρα. Άραγε, πόσα σπίτια έχουν ζώο, το γνωρίζουμε, φυσικά και δεν το γνωρίζουμε. Πόσα νοικοκυριά έχουμε, δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε 80 εικασίες είναι όλα αυτά που λέω. Ναι. Διότι γιατί κανένας δεν έχει μπει σε αυτή τη μελέτη. Έχουμε λοιπόν 80.000 νοικοκυριά. Πόσοι εξ αυτών έχουν ζώο? Εγώ έχω κάνει μια έρευνα η οποία φέρει το όνομα Στεφανάκη Γεωργία. Καμία ποιότητα αυτή η έρευνα. Έχω απευθυνθεί σε κάποιους κτηνιάτρους, έχω εντοπίσει κάποια πράγματα από τη λίστα δεδομένων, έχω κάνει μια μικρή έρευνα. Με τη μικρή μου λογική βλέπω ότι περίπου το 20% αυτών των οικοκυριών έχουν ένα ζώο. Και όλα αυτά τα ζώα δεν είναι καταγεγραμμένα. Γιατί λοιπόν εγώ σαν Δήμος να μην δώσω ένα έβνασμα, ένα βάουτσερ, ένα δώρο αν θέλετε, κίνητρο στους Δινόμους, ένα κίνητρο. Γιατί είναι και οι οικογένειες οι οποίες ορίζονται. Να καταγράψω όλα τα ζώα που είναι στα όρια μου, να έχουν όνομα. Αυτό το ζώο ανήκει στην κυρία Σφακιανάκη και το άλλο το ζωάκι ανήκει στην κυρία Καραπάνου. Έτσι ώστε να γνωρίζω ποια ζώα είναι τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι να μην τους είναι εύκολο να τα εγκαταλείψουν στον δρόμο ή αν θέλουν να αλλάξουν ιδιοκτησία, να είμαι πάλι εγώ σαν διαχειριστής αυτός που θα μου δώσουν το ζώο του για να το διαχειριστώ. 1000 φορές να προλάβω το πρόβλημα πριν γεννηθεί παρά να τρέχω, να το κυνηγώ στους δρόμους. Έτσι. Ένα το κρατούμενο αυτό. Είναι εφικτό με μελέτη οικονομική, με σύμβαση με τους κτηνίατρους. Μπορεί να γίνει, είναι εύκολο να γίνει και έχω ειδική πρόταση γι' αυτό. Έχω κάνει μια αναγνώριση. Το δεύτερο είναι χάρτα, συγκεκριμένη χάρτα. Όλα τα ζώα που βρίσκονται, είτε σε εθελοντές, οι οποίοι τα βρήκαν δεξιά-αριστερά και τα φιλοξενούν. Με δικά τους χρήματα οι άνθρωποι και καταβάλουν μια προσπάθεια, είτε να τους βρουν ένα σπίτι είτε οτιδήποτε άλλο. Και όσα αδέσποτα υπάρχουν στο Ηράκλειο να τσιπαριστούν. Να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα τελικά? Της τάξεως των 1350 ζώων. Γιατί αν είναι αυτό το πρόβλημα, έχουμε πληρώσει πάρα πολλά χρήματα και δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι για να το ανακόψουμε. Και επίσης βλέπουμε να γίνεται εντελώς άναρχη διαχείριση. Άναρχη διαχείριση. Εγώ αυτό τουλάχιστον συνειδητοποιώ καθημερινά. Ο καθένας βρίσκει ένα ζώο στον δρόμο. Βρήκα ένα ζώο. Ναι, βρήκα ένα ζώο. Και το πήρα να το σώσω. Και αυτό το ζώο δεν καταγράφεται στη βάση δεδομένου του Δήμου. Είναι πάρα πολύ βασικό υπό την έννοια ότι αφήνω έναν ιδιώτη ο οποίος πιθανόν να μην έχει και τις γνώσεις να διαχειριστεί ένα ζώο και που ενδεχόμενα να το δώσει κάπου αλλού, να αλλάξει ιδιοκτήτη. Και εγώ σαν Δήμος δεν έχω αλλάξει κάτι στη λίστα. Τέτοια λίστα στον Δήμο Ηρακλείου δεν υπάρχει. Ξέρετε, υπάρχει και ένα μεγάλο έλλειμμα που λέει τι? Ότι εγώ ως Νικολέτα μπορεί να δω ένα δέσποτο το οποίο ενδεχομένως να είναι και τραυματισμένο, το οποίο ενδεχομένως να έχει και ανάγκη από άμεση περίθαλψη, αλλά και τραυματισμένο να μην είναι. Να βρω ένα δέσποτο το οποίο όμως εγώ ως Νικολέτα μπορεί να έχω άλλα 3-4 ζωές στο σπίτι μου. Δεν μπορώ να το ζήσω, να το μεγαλώσω, να το κρατήσω, όμως νοιάζομαι γι' αυτό. Πού απευθύνομαι? Πολύ καλή ερώτησή σας. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Δήμο. Και ο Δήμος θα πρέπει να έχει οργανώσει έτσι τις υπηρεσίες του σε συνεργεία είτε με ανθρώπους που επιθυμούν να προσφέρουν, όπως εσείς, η Νικολέτα που έχετε αυτή την ευαισθησία. Και αν εσείς δεν έχετε τη δυνατότητα την οικονομική να το ζήσετε αυτό το ζώο, έτσι, να σας δώσω ένα κίνητρο έτσι ώστε να το φιλοξενήσετε ή γιατί όχι, να το υιοθετήσετε. Και γιατί να μην σας δώσω τη δυνατότητα να με βοηθήσετε σε αυτό το πρόγραμμα. Μιλάω λοιπόν για μια επιθετική λύση του προβλήματος με τη συνέργεια όλων. Με κύριο το Δήμο, ο οποίος αυτός χειρίζεται τη διαχείριση των αδεσπότων, με όλους τους εθελοντές, με όλους τους ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν στο πρόβλημα, για να λυθεί η κατάσταση και αυτή και για να προλάβουμε οτιδήποτε άλλο στο μέλλον. Νέες εγκαταλείψεις. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει, αυτό βέβαια κι εσείς που παρακολουθείτε τη συγκεκριμένη πολιτική, αν υπάρχει και ένα πλαίσιο συνεργασίας με μέρη όπου βλέπουμε να υπάρχουν πολλά αδέσποτα, όπως είναι η βιομηχανική περιοχή, όπως είναι τα νοσοκομεία, όπως είναι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που εκεί βλέπουμε ότι μαζεύεται ένας μεγάλος αριθμός από αδέσποτα, είτε γιατί εκεί τα εγκαταλείπει ο κόσμος, είτε γιατί εκεί και τα ίδια βρίσκουν μια παραπάνω φροντίδα με λίγο φαγητό που θα τους αφήσουν και με λίγο νερό. Και αυτοί οι χώροι θα πρέπει λίγο έτσι να μπουν στο επίκεντρο και όχι να έχουμε το κεφάλι μας ίσως. Πάρα πολλοί χώροι πρέπει να μπουν στο επίκεντρο και να σας πω κάτι. Μπορεί ο νόμος να προβλέπει την επανένταξη των ζώων, δηλαδή γίνεται μια σειρά ακτινιατρικών πράξεων, στήρος κλπ. Αλλά μετά προβλέπει να επανενταχθούν. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, ότι είναι μια επιλογή του νομοθέτη να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στο ίδιο το ζώο. Σε άλλα μέρη, στον κόσμο, μαζεύονται σε ένα ίδρυμα τα ζώα μόλις κυκλοφορήσουν στον δρόμο, επειδή είναι οι συνθήκες τέτοιες οι καιρικές, δεν μπορούν αυτά τα ζώα να επιβιώσουν στον δρόμο. Και μετά από ένα διάστημα, εάν δεν υιοθετηθούν, προκειμένου να κλείσουν, να κλείσει το κύκλο του, σε άλλες χώρες είναι 4 εβδομάδες, σε άλλες είναι μέχρι 3 μήνες, τα ευθανατώνουν. Εδώ όμως, και είναι, για μένα είναι δείγμα πολιτισμού, δίνεται μία δεύτερη ευκαιρία. Είμαστε μία ηλιόλουστη χώρα, τουλάχιστον αν δεν συνεχιστεί η νομίζω ότι ακόμα αλλαγή, καλά τα πάμε. Νομίζω ότι μπορούν να επιζήσουν με κάποια λιγότερη φροντίδα από ότι άλλα ζώα σε άλλους χώρους, σε κρύες χώρες, και με τη φροντίδα των εθελοντών να ξέρουμε στοχευμένα σε ποιο μέρος εγκεκριμένα γίνονται οι επαναντάξεις. Δηλαδή δεν μπορεί σε μία περιοχή να έχουν επανενταχτεί πάρα πολλά ζώα όπου είναι κοντά δρόμοι. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα. Περνάει ένα μηχανάκι, μπορεί να κυνηγήσουν κάποιον. Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά τα ζώα όπου επανενταχτούν είναι πρώτον ζώα επανεντάξιμα, δηλαδή ζώα τα οποία δεν επιτίθενται, δεν έχουν παρουσιάσει περίεργες συμπεριφορές. Είναι ζώα τα οποία είναι στηρωμένα και ήρεμα. Μπορεί να κινούνται και να επιζήσουν κάπου, και κάποιοι άνθρωποι από τους πολλούς εθελοντές που υπάρχουν στο Ηράκλειο, με τη βοήθεια του Δήμου, να έχουν τον έλεγχό τους. Να έχουν τον έλεγχό τους, ναι, έχετε δίκιο. Το φαγητό τους, το νερό τους, ένα κατάλημα κάπου να κουρνιάζουν. Κρατάω και αυτό που είπατε. Να φοράνε και μια ταμπέλα και να λένε δεν είμαστε επικίνδυνα, Δήμος Ηρακλείου. Γιατί όχι δηλαδή, πολιτισμός είναι. Κρατάω αυτό που λέτε, ότι η διαχείριση του όλου θέματος και το πώς αντιμετωπίζουμε εμείς τα αδέσποτα ζώα είναι δείγμα πολιτισμού. Ακριβώς. Και δυστυχώς, δεν θα πω μόνο για το Δήμο Ηρακλείου, έχουμε μείνει πίσω. Πολύ πίσω σε αυτό. Θα σας πω, δεν έχουμε μείνει πίσω απλώς. Αποσπασματικά πραγματάκια έχουν γίνει χωρίς κεντρική οργάνωση. Ιδιωτικά από ανθρώπους που έχουν το μεράκι και έχουν την όρεξη και θέλουν να ασχοληθούν και θέλουν να προσφέρουν. Ιδιωτικά, ξεκάθαρα. Είναι μεγάλο το έλλειμμα, νομίζω, που έχουμε. Χαίρομαι που επικεντρωθήκαμε σε αυτό το θέμα. Είναι ένα τεράστιο θέμα και για τον Δήμο Ηρακλείου και χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο, συγκεκριμένο λοιπόν και ολοκληρωμένο όραμα. Θέλω όμως πριν σας αφήσω και σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας για την ωραία συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ που κοινοποιώ την υποψηφιότητά μου. Χαρά μας, χαρά μας. Γιατί επιλέξατε τον Γιάννη Κουράκη σε αυτή την προσπάθεια και αν έχετε κάνει και μια πρώτη συζήτηση ό,τι έχει να κάνει με το όραμά σας λοιπόν και τα σχέδιά σας και το πώς βλέπετε εσείς την διαχείριση της πόλης. Επέλεξα τον κύριο Κουράκη γιατί για μένα είναι αποτελεσματικός δήμαρχος. Ξέρει να χρησιμοποιεί και να βλέπει τα πράγματα εκτελεσμένα, τελειωμένα. Μπορεί να το δει αυτό. Και νομίζω ότι ειδικά για την πρόταση του να λειτουργήσει, παραδείγματος χάρη, το Κοινοκομείο Ηρακλείου, το ενδιέτοιμά μας, και να γίνει διαδημοτικό, ήταν μια πρόταση που την άκουσα με μεγάλη ευχαρίστηση. Είδα τον άνθρωπο αυτόν ότι ενέσκυψε και ήθελε να δει με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό, και είναι πολύ θετικός. Θέλει να βελτιωθεί η εικόνα του Ηρακλείου και όλη η ομάδα μας. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, μια ομάδα που μελετά και τις δικές μου τις προτάσεις, που θα οργανωθούν πολύ καλύτερα, θεωρώ, και θα περάσουν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου. Και θα είναι πάρα πολύ σπουδαίο οι άνθρωποι που θα είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, στη νέα διοίκηση της Δημοτικής Αρχής, να είναι άνθρωποι που θα κατανοούν ότι όντως ομιλούμε για ένα θέμα πολιτισμού, το οποίο για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται μια επιθετική πολιτική, συνεργία όλων. Επιθετική πολιτική. Ξεκάθαρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Είστε καλά.